Η μηχανή που έχω στο σκάφος είναι μια Sailpower Mercury 5 άλογα. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η μηχανή που είχα μέχρι τώρα και για να πω και την αλήθεια, είχα δύο μηχανές. Τη βοηθητική μηχανή του σκάφους, η οποία είναι αυτή εδώ, και την βοηθητική μηχανή για τον dinghy, 2,5 άλογα, μια Suzuki. Αποφάσισα λοιπόν να τα αλλάξω και να πάρω μια Spirit ηλεκτρική 3 άλογα, η οποία έχει Hydro Generation. Τώρα το hydro generation είναι λίγο χουμ, γιατί για να λειτουργήσει και να βγάλει, να δώσει 100 βατ πρέπει να πηγαίνεις μέχρι κόμβους ή 200 βατ με 8 κόμβους, τα οποία είναι πολύ μεγάλες ταχύτητες για να τις κρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φορτίσει από αυτό, αλλά τέλος πάντων. Okay, ας πάμε λοιπόν στο σκάφος να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς κάθεται η μηχανή, γιατί ακόμα δεν έχω καταφέρει να το ρίξω, οπότε κάνουμε μια δοκιμή. Ευτυχώς η μηχανή χωράει στο πίσω κάθισμα και είναι αρκετά ελαφριά ώστε να μπορεί να τοποθετείται εύκολα, γιατί γίνεται δύο κομμάτια, είναι η ίδια η μηχανή και είναι και η μπαταρία, η οποία ζυγίζει, κάθε ένα από αυτά ζυγίζει γύρω στα 10 κιλά χοντρικά. Αλλά τα 10 κιλά που ζυγίζει κάθε ένα από αυτά τα εξαρτήματα είναι εύκολο να τα χειρίζεις. Επίσης, okay, έχω εγκαταστήσει τη μηχανή εδώ πέρα φαίνεται. Για να λειτουργήσει η μηχανή χρειάζεται μία μαχανητική ασφάλεια. Κανονικά αυτήν την ασφάλεια την έχεις στο χέρι. Και όταν την εγκαταστήσεις πάνω μπορεί να ξεκινήσει. Αν πέσεις, τραβάς και πέφτει. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η μπαταρία έχει 39%. Και γυρίζοντας το λευγέ προς τα αριστερά πάει forward και εδώ πέρα θα δούμε ότι φτάνει μέχρι τα 25-26 βατ κατανάλωση. Φαίνεται λίγο η προπέλα που γυρίζει. Αν το γυρίσουμε από την άλλη μεριά το grip, προς τα δεξιά δηλαδή, okay, στα αριστερά κοιτάζοντας την πλώρη, τότε πηγαίνει με ανάποδα, πάλι καταναλώντας μέχρι 25 βατ στο τερμαγκάζι, αλλά αυτό είναι 25 βατ επειδή δεν έχει κατανάλωση, δεν έχει αντίσταση και χρειαζόμαστε ενέργεια. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια μπαταρία λιθίου 60 βατόρες. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα, θα το δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, το οποίο είναι λίπο και είναι 1000 βατ, 720 βατόρες και για ώρα, για συνθήκες ανάγκης, έχω και μία πολύ μικρή γεννήτρια, καινούρια είναι, μόλις την πήρα, η οποία δίνει 750 βατ. Εδώ πέρα βλέπουμε τη μηχανή εγκατεστημένη και πόσο εξέχει, που εξέχει ικανοποιητικά από το σκάφος. Αυτό εδώ είναι το τέτοιο της φόρτισης και εδώ πέρα δείχνω ότι έχω βάλει μία σύνδεση στη μέση για να έχω μία ευελιξία, θα το εξηγήσω αργότερα αυτό. Αυτό είναι το βασικό τροφοδοτικό που ήρθε μαζί, φορτιστής που ήρθε μαζί με την μηχανή, το οποίο με 220 μπορεί να φορτίζει τη μηχανή ενώ κινείται η μηχανή. 220 λοιπόν βγάζει το EcoFlow River και δεν πολύ φαίνεται εδώ πέρα, αλλά θα φανεί λίγο αργότερα. Στην πραγματικότητα εδώ δείχνει ότι είναι γύρω στα, δίνει 190 βατ ρεύμα. Και δείχνει ότι φορτίζει τώρα αυτό, τι ωραία, τι καλά. Ενώ κινείται τώρα, το έχω και γυρίζει, δηλαδή δεν φαίνεται από την προπέλα λόγω της κάμερας, αλλά κινείται. Και αυτό δείχνει ότι μπορεί να δουλεύει η μηχανή, ενώ παράλληλα να φορτίζει από κάτι. Τώρα τι είναι αυτό που φορτίζει από κάτι, αυτή τη στιγμή μπορεί να φορτίσει μόνο από 220 volt. Γιατί δεν έχω βρει το εργαλείο που φορτίζει από 12 volt. Έφτιαξα κάτι μόνος μου, αλλά δεν δουλεύει γιατί βρήκα ένα upscaler από 1248. Και το άλλο κομμάτι που έχω σαν διαθεσιμότητα είναι το ηλιακό πάνελ. Τώρα έχει λίγο συννεφιά, οπότε δεν βγάζει πολλά. Το ηλιακό πάνελ συνδέεται στο EcoFlow με το βίσμα στα αριστερά. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς λόγω της, παρότι είναι 150 βατ, δίνει μόνο 32 βατ. Και έτσι έχουμε και την γεννήτρια για ώρα ανάγκης, είναι ελαφριά, ζυγίζει 8,5 κιλά.
άντε 10 με τη βενζίνη, και παρά ότι λέει ότι είναι 950i, στην πραγματικότητα δίνει 750 βατ. Εδώ λοιπόν είναι δοκιμή σε ελεγχόμενο περιβάλλον και δείχνω την αλυσίδα φόρτισης. Η γεννήτρια δίνει στο EcoFlow. Ναι, λοιπόν, το EcoFlow παίρνει από τη γεννήτρια 220. Το EcoFlow που αυτή τη στιγμή γράφει ότι είναι 57% φορτισμένο, δεν δίνει ρεύμα παραπέρα. Αλλά έτσι όπως είναι, μόλις το άναψα και δίνει αυτά τα 190 βατ, 189-190 βατ προς τη μπαταρία, η οποία έχει ανάψει αυτολυντά και δείχνει ότι φορτίζει. Και παράλληλα μπορούμε να έχουμε τη γεννήτρια να δουλεύει, η οποία θα φορτίζει το EcoFlow και το EcoFlow θα, με τη σειρά του, θα δίνει ρεύμα στην μπαταρία. Όπως είπαμε, το EcoFlow μπορεί να φορτίζει και από το ηλιακό πάνελ. Το οποίο ηλιακό πάνελ αυτό που έχω δύο ηλιακά πάνελ, το ένα είναι dedicated για το EcoFlow και έχει ονομαστική ισχύ 150 W. Στην πράξη εγώ το έχω δει να μου δίνει μέχρι 110 σε ηλιοφάνεια και τον ήλιο έτσι μεσημέρι. Εδώ λοιπόν έχει ανάψει τη γεννήτρια και μας δίνει 300 W ισχύως, από τα οποία τα 180-190 πηγαίνουν προς την μπαταρία. Αν το κλείσουμε την παροχή της μπαταρίας, το EcoFlow φορτίζει μόλις με 110 W, αλλά έχει μία ρύθμιση στο περιβάλλον διαχείρισή του από το τηλέφωνο, που αν το απενεργοποιήσεις, τότε το slow AC charging, τότε φορτίζει με 600 W. Και είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι, που δείχνω εδώ. Οπότε η γεννητριούλα μπορεί να το φορτίζει με ένα καλό ρυθμό και αυτή η πολύ μικρή γεννήτρια αρκεί για αυτό το είδος του φορτίου. Και επειδή τώρα βρεθήκαμε και ήταν ένα πολύ στατική παρουσίαση της μηχανής χωρίς να έχουμε καθόλου ιστιοπλοεία, είπα να αλλάξω λίγο περιβάλλον από διάφορα παλιά βίντεο. Εδώ βελάκι είναι ένα καταπληκτικό γεμιστό, πώς το λένε, τσουρέκι, πολύ ωραίο, fun and function. Και εδώ είναι από μια άλλη πλεύση που πάλι πηγαίνουμε όμορφα, γρήγορα, και είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα που θα το ρίξω στη θάλασσα.